Και είναι και αυτό να σχολιάσει δρόμο και να πάρει και την αυτή. Ναι, ο σύγχρονο τζε, να βάλει και ένα μπερέ. Εγώ λέω να μου δανείσετε, λέω, το αυτοκίνητό σα έτσι όπω το είδα το πρωί. Το είδε πιο εύκολα. Όπω σου την είπε τώρα, τι αμάξι είχε. Όχι, έχει το δικό του κανονικά. Απλά είχε ένα θεματάκι από ό,τι είδα. Ήταν λίγο ευάερο. Πήγα στο μπαμπά. Όπω τώρα είδε, μου το παίζει αδέσμο τη αριστερά. Πήγα στο δικό σου. Και πήραμε έκπτωση ένα ζευγάρι παπούτσια. Είχα τόσες τύψεις που μετά σταματάω στο δρόμο, στο φανάρι και βλέπω στην Πειραιώς μια διαφήμιση, μια έξυπνη διαφήμιση. Και λέει, για να φροντίζεις τους άλλους πρέπει να είσαι πρώτα καλά εσύ. Είναι ένας σαραντάρης, σαραντάπεντάρης, που κρατάει τη μάνα του σε κάτι σκαλιά που είναι η γιαγιά έτοιμη να πέσει για να μην πέσει, που τον πιάνει το γιο από το χέρι, η Ελισάβετ, που όπως κατέβαινε, και από την άλλη τη γυναίκα του με ένα καροτσάκι με δίδυμα. Mm. Και προσπαθεί και κρατάει και στο χέρι και τη σακούλα με τα... Από τη λαϊκή, ναι. Και τα πράγματα και τη μάνα και τα δίδυμα και όλα και λέει, για να είναι καλά οι άλλοι πρέπει να είσαι πρώτα καλά εσύ. Ναι. Και το στέλνω σε 2-3 φορές. Λέω, πήρα ένα ζευγάρι παπούτσια. Λέω, γιατί είδα τη διαφήμιση. Τα πήρα τα παπούτσια από το φίλο σου με μεγάλη έκπτωση, αλλά δεν έχω παπούτσια. Γιατί? Καλά, βρε, Βασιλάκη Καϊλά. Πού είναι τα παπούτσια? Τα πήρα το πρεζόνι, ξέρω εγώ ποιο τα πήρε. Μου σπάσαν το αυτοκίνητο, γι' αυτό λίγο. Τα έχει αφήσει και αυτό. Δεν προλάβα να πάω σπίτι. Σε ποια περιοχή σου? Τι περιοχή παίζει ρόλο, ρε? Όλη η Αθήνα. Πολλές φορές σαν να αφήνει σακούλα μέσα στο αυτοκίνητο. Και φαίνεται. Παιδιά, εμένα μου έχουν πει και μου πήραν και το σάκο της, και το σάκο της γυμναστικής. Όχι, που μπορούν να μπουν στη συχνότητα του συναγερμού στο Immobilizer και να βρει το αμάξι ουσιαστικά να λείπουν τα πάντα, να μην έχει σημάδια διάρρηξη και να μην αντιληφθεί τι έχει. Τέλος πάντων, εντάξει. Καλοφόρετα να είναι. Πριν τα βάλει τα πάντα. Δεν πειράζει, μπορεί. Καλοφόρετα να είναι. Δεν πειράζει. Να πάει και όλο το κακό μάτι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, και του λέω και του Αλεξιάδη, πες μου ρε παιδί μου, πού είναι η μεγάλη αισθία αυτή τη στιγμή η αιμορραγία? Όχι μωρέ, τι αισιοδοξία? Απεσιοδοξία λέω, κατάλαβες ότι υπάρχει απεσιοδοξία για το βλέπουν στους κυβερνώντες δεν το δείχνουν. Στην τσέπη του Έλληνα όμως υπάρχει. Βγαίνει το Ρόιτερ χτες και λέει οι Έλληνες... Πώς το είπε, Δεν πήραμε το χριστουγεννιάτικο δώρο. Οι Έλληνες δεν πήραν το χριστουγεννιάτικο δώρο. Εμένα όμως με θορύβησε χθες το βράδυ το Bloomberg. Ναι, ήταν φοβερό αυτό που έβγαλε. Ναι. Έρχεται, λέει, κοινωνική αναταραχή στην Ελλάδα εξαιτίας της λιτότητας. Το Bloomberg, που ό,τι γράφει το Bloomberg, παιδιά, δεν είναι τώρα... Είναι αυτοί έχουν, μέσο, δεν είναι έχουν δικό τους δίκτυο μέτρησης και σφυγομέτρησης των κοινωνιών. Πέρσι έπεσαν μέσα και στο Brexit και στον Τραμπ. Είναι παγκόσμιο το δίκτυο τους και ακριβώς. Είναι έγκυρο δίκτυο. Ναι. Και δεν είναι φερέφωνο κάποιων φωνών που θέλουν να περάσουν τα δικά τους συμφέροντα. Και ξεκινάει ως εξής. Καλύτερα από το τίποτα τα νέα βραχυπρόθεσμα μέτρα. Καλύτερα από το τίποτα, αυτά δηλαδή που πήραμε. Ναι. Και θεωρεί ότι είναι στη σφαίρα της φαντασίας η επίτευξη πλεονάσματος 3,5% για μια δεκαετία μετά το 2018. Και όσο λέει παραμένει ανεπίληπτο το χρέος, η χώρα θα παραμείνει αποκλεισμένη από τις διεθνείς αγορές. Δηλαδή, ουσιαστικά τι λέει το Bloomberg, ότι ο στόχος της κυβέρνησης να γίνει ποσοτική χαλάρωση, να αρθούν τα capital controls και να βγούμε στις αγορές, είναι όνειρο απατηλό. Γιατί έχει βγει λίγο νωρίτερα ο Σόιμπλε και έχει πει, όχι λέει, για να τελειώσει η αξιολόγηση. Έτσι. Που την ήθελε ο Αλέξης, το τρελό ωραίο αγόρι των 6 ωραιότερων της Ιφηλίου. Πόσα? Των πέντε ωραιότερων τεκνών του κόσμου. Έτσι δεν μας έλεγε, 5 του μηνός. Ναι. Για να τελειώσει πρέπει να ληφθούν τα επιπρόσθετα μέτρα στα φορολογικά, στα εργασιακά,
στα ασφαλιστικά και τώρα βάζουν και το ωράριο. Εδώ εγώ ως παλιό μπακαλόπεδο που θυμάμαι τις εισπράξεις που κάναμε τις Κυριακές που ήταν κλειστό το μπακάλικο. Περισσότερο τζίρο έκανε η μάνα μου τις Κυριακές που ήταν κλειστό το μπακάλικο παρά τις υπόλοιπες μέρες που ήταν ανοιχτό. Και το έχω αυτό, αυτό έχει καρφωθεί στο μυαλό μου και γι' αυτό ποτέ δεν ήμουνα με το εργατό υπαλληλικό συνδικάτο, δεν συμφωνούσα. Ναι, έχω δηλαδή πετριά στο, στο κεφάλι μου. Εδώ και εγώ θα τολμήσω να εκφράσω μια άποψη. Ανοίξτε λέει τα μαγαζιά όλες τις Κυριακές. Σε όλη την Ευρώπη. Εγώ ξέρω ότι αν μας ακούει αυτή τη στιγμή ένας εμποροϊπάλληλος που ενδεχομένως θα επιβαρυνθεί το πρόγραμμά του και σου λέει εσύ κουκλίτσα μου την έχεις την Κυριακή με τα παιδιά σου για να μην την έχω εγώ. Αλλά σε όλη την Ευρώπη δυστυχώς ή ευτυχώς τα μαγαζιά παραμένουν ανοιχτά και την Κυριακή. Ναι, και όποτε έχουν ανοίξει την Κυριακή ειδικά τα καταστήματα, ειδικά στην Αθήνα, ας πούμε, ναι, στις μεγάλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη, βλέπεις ότι υπάρχει μια κινητικότητα, γιατί για κάποιους ανθρώπους είναι η μόνη επιλογή. Υπάρχει, γιατί πάνε εκείνη τη μέρα. Ναι, αλλά αν ήταν κάθε την άλλη Κυριακή, μεριά... παιδιά, μπορεί να μην είναι η ίδια κινητικότητα στα μαγαζιά. Βεβαίως. Και δεν διαφωνώ και μπορώ να καταλάβω ότι κάποιος που έχει βολευτεί με ένα ωράριο ή με κάποιες μέρες μπορεί ενδεχομένως το να ανοίξουν τα μαγαζιά την Κυριακή να θεωρεί ότι δεν θα λειτουργήσει προς εγώ, το συμφέρον. Εγώ αλλά... δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι ειδικές ζώνες να μην παραμένουν ανοιχτές κάθε Κυριακή. Δεν μπορεί να, η χώρα να θεωρεί ότι η βαριά της βιομηχανία αυτή τη στιγμή είναι ο τουρισμός, να έρχονται οι τουρίστες στην στο Ελ Βενιζέλος, στην Αθήνα και να μην είναι το εκπτωτικό χωριό ανοιχτό. Ανοιχτό, για παράδειγμα. Το... Να μην είναι το Golden Hall το ανοιχτό. Δεν έχουν πρόβλημα τα μεγάλα καταστήματα. Ή να μην είναι ανοιχτή. Το πλειονάνε, ναι, αλλά θα τον διαλύσει. Τον άλλο, το μικρό έμπορο, θα τον διαλύσει αν κρατήσει τις μεγάλες επιχειρήσεις, τα πολυκαταστήματα και τα χωριά ανοιχτά. Όμως δεν θα πάει στα μικρά, ίσως στα μαγαζιά. Ο θάνατος του εμποράκου δεν θα προέλθει από τις Κυριακές. Ο θάνατος του εμποράκου προέρχεται από το ότι δεν υπάρχει. Τζίρος. Δουλειά, δεν υπάρχει χρήμα. Γιατί δεν δουλεύουν οι βιομηχανίες. Δηλαδή, ό,τι θα έμπαινε το Σάββατο θα έμπαινε και την Κυριακή. Έτσι. Απλώς ο έμπορος θα αναγκαστεί να ανοίξει όλες τις Κυριακές να έχει κάποιους υπαλλήλους. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μεροκάματα. Ναι, αλλά στην τροχιά της ανάπτυξης. Στην τροχιά της ανάπτυξης, αν θέλουμε να μπούμε, πρέπει να τα λαμβάνουμε όλα σοβαρά υπόψη μας. Αυτό λέει η δική μου. Το δικό μου το κουτό, το μυαλό. Είχα δεν μπορείς. Ναι. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή είναι να έρθουν, να ανοίξουν, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Να πέφτει το μεροκάματο. Να πέφτει το δεκαπενθή μερό. Και κάθε Παρασκευή ο άλλος να γυρνάει σπίτι του και να έχει 150 και ευρώ στην τσέπη. Για να μπορεί να πάρει το Σαββατοκύριακο το παιδί του, την οικογένειά του, να πάνε να φάνε στο ταχυφαγείο ή στο σουμπλατζίδικο, να πάνε ακριβώς, να κατέβουν, να κατέβουν κάτω στην αγορά, ναι, στην Ερμού, να περπατήσουν στον πεζόδρομο, να ανέβουν στα εμπορικά κέντρα, να πάνε να δουν το σινεμά τους, να ψωνίσουν το βιβλίο τους. Τώρα όμως, και να το αφήνουν ελεύθερα στο αυτοκίνητό τους, να μην τους πάνε το αυτοκίνητο για να του πάρουν τη σακούλα. Αυτό συμβαίνει και θα συμβαίνει ακόμα και να αυτό συμβαίνει, μα τώρα συμβαίνει ακόμη περισσότερο. Ναι, και παιδιά, να σου πω κάτι, ρε Σταματίνα. Εγώ, για παράδειγμα, μου σπάσαν χθες το βράδυ το αυτοκίνητο. Δεν στενοχωρήθηκε, δεν έβγαλα μία κακία. Είχα μία γλυκόξινη γεύση. Ναι. Λέω, αεσύχτηρ, ας πάρουν, λέω, και τα παπούτσια. Και η έγνοια μου, ξέρετε, ποια ήταν? Το κλεφτρόνι που έσπασε το αυτοκίνητο. Να είναι τα παπούτσια του. Να ακριβώς. Ξέρεις ότι μπορεί και να πάει να τα αλλάξει. Έχει συμβεί και αυτό, ε. Έχουν κλέψει, παιδιά, έχουν ανοίξει το αμάξι ενός φίλου μας, τον ξέρετε, και έχουν πάρει κάτι ψώνια από μεγάλο πολυκατάστημα, όπου απλά πας και τα αλλάζεις, γιατί ανήκουν όλα τα μαγαζιά στο ίδιο πολυκατάστημα. Και έχει πάει κύριος καλοντημένος, τον βρήκαν από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης. Και πήγε και άλλαξε τα πράγματα και πήρε ρούχα που του άρεσαν. Λοιπόν, να σας πω και εγώ το πόνο μου που είμαι εργένης και έχω 10 πράγματα στο κεφάλι μου. Εγώ όποτε πήγα, παιδιά, να ψωνίσω, ήταν πάντα κλειστά. Ναι. Ένα περίεργο πράγμα. Πάω μεσημέρι, άλλο το μεσημέρι, λέει, κάνουμε διάλειμμα 3 ώρες. Πάω απόγευμα, άλλο σήμερα, το απόγευμα είναι κλειστά άλλη μέρα. Δεν θα κάτσω να ρίξω τα ταρό. Θέλω να πω στους εμπόρους. Στο σούπερ μάρκετ γιατί το παθαίνω αυτό? Έλατε, και είναι κάθε μέρα 9 με 9 και το Σάββατο 9 με 6.
Και πάει. Και 8 πολλά μεγάλα σούπερ μάρκετ. Άλλο στην Αθήνα, άλλο στα Μεσόγεια το ωράριο, άλλο στο αυτό και το λουρί της μάνας. Και λες εντάξει, δεν θα ψωνίσω ποτέ, πραγματικά χάρισμά σας. Και ειλικρινά θα ψωνίσω από το ίντερνετ. Δεν μπορώ. Εγώ ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω. Αυτό που δεν καταλάβαν οι έμποροι είναι ότι επειδή σε είχαν με το μαστίγιο τόσα χρόνια και ζαμάνια, όποτε τους κάπνιζε άνοιξαν και όποτε τους κάπνιζε έκλεισαν, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αυτό ενοχλεί τον τουρίστα, ενοχλεί τον πολίτη, τον εργαζόμενο, όπως και στο δημόσιο. Mm-hmm. Στο δημόσιο το πετυχαίνεις ποτέ. Ποτέ. Ποιο είναι το ζήτημα. Πας 8 λέει, ναι, λέει, είναι ανοιχτή η υπηρεσία, αλλά στις 9 ανοίγει το ταμείο. Πας στις 9, ναι, αλλά λείπει ο τάδε. Ο υπάλληλος που έχει αυτή την αρμοδιότητα. Και στο τέλος λες, ασυχτήρι, λοιπόν. Δεν πληρώνω. Ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Να το πάθεις μια φορά στα 20 χρόνια, να πείτε, πάντα λείπει ο αρμοδιότητας. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Μα θαύμα, λες, εντάξει, είναι θαύμα. Υπάρχουν προβλήματα στον κλάδο και δεν τα αγνοεί και δεν τα αμφισβητεί κανείς. Αλλά γιατί ας με το καλοκαίρι που ένας νησιώτης αντιλαμβάνεται π.χ. ότι θα δουλέψει 3 μήνες το καλοκαίρι, ανοίγει και 15 Αύγουστο που είναι μεγάλη γιορτή και αργία, ανοίγει Δευτέρα με Κυριακή. Θέλω να πω ότι. Αυτό λένε και οι έμποροι, παιδιά. Λένε ότι κάποιες Κυριακές και κάποιες γιορτές, OK, να ανοίξουμε την άδεια της περιφέρειας και μετά από συνεννόηση, ότι κάποιες Κυριακές να ανοίγουμε. Να μην είναι όλες οι Κυριακές. Ο τουρίστας δηλαδή θα γουγκλάρει, θα γουγκλάρει ποια Κυριακή ανοίγει για να κάνει το Σαββατοκύριακο. Όχι, έχεις δίκιο. Απλώς τι γίνεται. Αν περάσουμε σε κάτι τέτοιο. Για να δούμε μετά θα γίνει και τις Κυριακές. Γιατί η καθημερινή είναι το τρελοκομείο. Είναι δηλαδή. Πώς θα πας, είναι κάθε ζώνη διαφορετική. Ξέρεις, θέλω να πάω να ψωνίσω και παίρνω 20 τηλέφωνα φίλες αυτά. Τι ώρα ανοίγουν, ξέρεις, δεν ξέρει μια. Την παίρνω την άλλη. Αυτή και την άλλη μπορείς να πας, είναι ανοιχτά. Και αυτή και την επόμενη. Απλώς σου λέει ότι αν ανοίξουν όλα τα καταστήματα, αν ανοίξουν τα καταστήματα όλες τις Κυριακές, τα μεγάλα ας πούμε, ναι, θα πάρουν όλο το χαρτί από τους μικρούς που δεν θα μπορούσαν να τα απεξέλθουν. Και εκεί θα τους οδηγήσουν πιο γρήγορα στο λουκέτο. Ειδικά αν γίνει κάτι τέτοιο τώρα, έχει πάτημα σε αυτό.